Μαρή γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται γιατί Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα και πιο δυνατή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, έχεις φιλάθλους που σε αγαπούν. Είναι αριανοί και το έχουν καμάρι και το κεφάλι ψηλά το κρατούν. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπερο και του Λαμπάου Ταρισονέρ. Είμαστε εδώ κλασικά στην ώρα της εκπομπής, με λίγο διαφοροποιημένο βέβαια το πρόγραμμα λόγω της παρουσίας του Λαμπάου Ταρισ και του Λίμπερο φυσικά στη Sport Expo, έτσι, η οποία έχει ξεκινήσει από χθες και σήμερα. Βέβαια κορυφώνονται και αύριο θα είναι, όπου θα κάνουμε μια σύνδεση, θα μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Τσαλτίδη και τον Νίκο Παπαδόπουλο, τους παρουσιαστές της εκπομπής από τη Sport Expo και το γραφείο, από το stand του All About Art, να μας αναφέρουν και τα νέα του Άρη και το κλίμα εκεί στην έκθεση. Δεν ξέρω, μ' ακούνε και οι δύο. Χρήστα Ανδεγενέου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταμάτη. Ο Χρήστατος τώρα θα απαντήσει. Χρήστατος, τι γίνεται. Έλα, Χρήστατος. Το ξέρω, φίλε. Αντιπεριφερειάρχης Αλέξανδρος Θάνος. Θέλω να σου πω τι γίνεται. Έπαιρνα να χαιρετήσω. Περνάνε όλοι οι celebrity εκτός Σταμάτη. Μόνο Σταμάτη δεν έχει έρθει. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Καλοί celebrity δεν περνάνε. Θα έρθει το Σάββατο, έμαθα έτσι. Οι καλοί celebrity δεν περνάνε. Τον Brad Pitt τον έχεις δει ποτέ στον δρόμο. Σωστό, έχεις δίκιο. Α, μπράβο. Τον έχεις δει ποτέ. Με ρωτούσαν εδώ τα κορίτσια που έχουμε στο πρόμο. Πού είναι ο Σταμάτης, πού είναι ο Σταμάτης. Το Σάββατο θα έρθει ο Σταμάτης. Το Σάββατο θα έρθει. Ωραία. Το Σάββατο να κάνουμε και εκπομπή από εκεί. Να έρθει να κάνει εκπομπή από εδώ, φίλε. Και να πάμε μετά στο γήπεδο. Αρκεί να συνεννοηθεί με τον ηχολήπτη ότι όλα θα είναι όπως πρέπει. Φυσικά δεν λοιπόν... θα έρθω έτσι κατευθείαν. Μπαμ. Όχι. Καταρχήν μας ακούς καλά, είμαστε OK με τον Νίκο. Εγώ ακούω καλά, μια χαρά, ναι. Ωραία. Άρα αφού ακούς εσύ καλά, θα ακούνε και οι ακροατές καλά. Προφανώς, εντάξει. Εγώ σε ακούω μια χαρά, εσένα λίγο μπάσο. Πολύ ωραία. Αλλά... μπάσο είμαι πάντα. Ναι, και ο Νίκος ακουγόταν πολύ καλά. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα. Ναι. Εδώ αρχίζει σιγά σιγά και έχει περισσότερο κόσμο σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα και είναι φυσιολογικό. Νομίζω βέβαια η κορύφωση και ρεπορταζιακά, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι, θα είναι κατά τις 6.30 με 7 όπου περιμένουμε την ομάδα του Άρη, την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, να έρθει εδώ στο χώρο της Sport Expo και προφανώς θα έχουμε και κάποιες τοποθετήσεις, κάποιες δηλώσεις, οπότε η εκπομπή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα έτσι και αλλιώς και βέβαια περιμένουμε να δούμε και πώς θα προετοιμαστούν οι ομάδες μας για πολύ σημαντικά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, παιχνίδια τα οποία κρίνουν εν πολύ στην τη χρονιά και στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το μπάσκετ θέλει οπωσδήποτε μία νίκη στα επόμενα τρία μάτς για να σιγουρευτεί 100% και να μην περιμένει συνδυασμούς αποτελεσμάτων και διάφορα άλλα τέτοια. Από την άλλη το ποδόσφαιρο έχει ένα παιχνίδι με τον Ατρόμητο το οποίο πρέπει να το πάρει για να γίνει το φαβορί για την τέταρτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας. Θα διακόψω τώρα. Μπορείς τώρα. Είμαστε live, ωραία. Έτσι από εδώ. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Θάνο, ο οποίος συχνά πυκνά διακόπτουμε και θα του ζητήσουμε να μας κάνει
τις δικές του τοποθετήσεις και παρεμβάσεις. Τι κάνετε καταρχήν, καλησπέρα. Είστε καλά? Καλησπέρα. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Εσείς είστε τουρισμού, αν δεν κάνω λάθος. Και πολιτισμού. Και πολιτισμού, άρα και αθλητισμού. Ναι, όλα μαζί αυτά. Την κυρία Πατουλίδου, στην περιφέρεια, συνεργαζόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Είστε και φίλος της ομάδας, έχω πληροφορηθεί. Έχω και αυτή την ιδιότητα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και άλλος φίλος της ομάδας, ο οποίος έρχεται, θες να μιλήσεις και εσύ, δεν έγινες ακόμα σύμβουλος. Λοιπόν, αρκετά πράγματα γίνονται στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Εμάς μας ενδιαφέρει το κλειάν της Βικελίδης. Έχουμε πει ξανά ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι δίπλα. Ο κύριος Τσικώστας γνωρίζει ποια είναι τα θέματα. Θέλουμε αυτό το asset, το λέμε εμείς στο marketing. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία είναι πασίγνωστη στο εξωτερικό. Όπου πάμε όταν ταξιδεύουμε και προβάλλουμε τη Θεσσαλονίκη, τον γνωρίζουν πάρα πολύ μέσα από τα αθλητικά δρόμενα του παρελθόντος. Θέλουμε να έχουμε δυνατές ομάδες πόλης. Θέλουμε να στέκονται στα πόδια τους και να μην έχουν ανάγκη κανέναν οι ομάδες πόλης, μόνο τον κόσμο τους και τίποτα παραπάνω. Αυτός είναι ο σκοπός, να είναι υγιείς οι ομάδες, τα αεραστεχνικά σωματεία δυνατά και όσον αφορά το κομμάτι του επαγγελματισμού, να μπορέσουν να έχουν όλα τα εργαλεία και τα χέρια για να μπορούν να προοδεύουν και να είναι στη θέση που το αξίζει, ανάλογα με την ιστορία και το μέγεθος του κάθε συλλόγου. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη στρατηγική συνεργασία και με πόρους από το ΕΣΠΑ που προσπαθούμε συνεχώς να φέρουμε στην περιφέρεια και της Μακεδονίας στην πόλη, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και σε πλαίσιο υποδομών, που είναι η αρχή και το τέλος όλης αυτής της προσπάθειας. Χωρίς υποδομές δεν πάμε πουθενά. Και όσον αφορά το κλάδο της υποδομές, είναι το ζητούμενο. Να έχουμε αυτό που αξίζει και για το φύλαθλο κόσμο της πόλης, αλλά και για το ποδόσφαιρο γενικότερα και όχι μόνο. Είπαμε, είναι πάρα πολλά στο κομμάτι του αθλητισμού τα ζητούμενα αυτή την περίοδο. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μια κρίσιμη καμπή. Θέλει προσοχή. Προεκλογικά πολλά λέγονται. Ο μετεκλογικός χρόνος όμως είναι κοντά. Οπότε χρειάζεται μια υπομονή, στρατηγικό σχέδιο και συνεργασία των φορέων. Νομίζω υπάρχει ανφέρα το κύριο Τζικώστα στο δέλτιο. Πάντως έχει φέρει χαριστέα και κούι. Τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή. Δηλαδή, καλά, εμείς τώρα πρέπει να αποσυρθούμε. Έχουμε κάνει μια καλή ομάδα. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του συλλόγου είναι μέσα στην προσπάθεια αυτή. Εγγενής λοιπόν είναι η ομάδα, έχει μέσα όλα τα χέγγια για να πάει ψηλά. Και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, άμα κάνουμε μια ομάδα ποδοσφαιρικού. Είσαι ποδοσφαιρό. Είμαι τερματοφύλακας κάποτε. Είχα αυτή την ιδιότητα. Άρα έχουμε center for, οχταροδεκάρια βάλουμε τον κουί. Ίσως να το τραβήξουμε και λίγο πιο πίσω γιατί περνάνε τα χρόνια και τερματοφύλακα. Ωραία, ψάχνω τους υπόλοιπους. Και παραδοσιακά. Πάρα. Μια χαρά. Επιστρέφω και ολοκληρώνουμε με το κλειάδι της Βικελίδης. Έχει κάνει μια μελέτη ο Άρης. Έχετε κάνει και κάποιες κουβέντες γενικότερα με το σύλλογο. Ακριβώς. Νομίζω ότι επιστρέφοντας στην Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να εξυγχρονίσει και τις εγκαταστάσεις του. Έχει γίνει το βήμα με το χορτάρι, αλλά το γήπεδο είναι ένα παλιό γήπεδο. Χρειάζονται αρκετές παρεμβάσεις. Νομίζω η περιφέρεια είναι καταλυτική η συνδρομή της. Πρέπει να υπάρχει. Αυτός είναι και ο ρόλος της περιφέρειας. Μέσα στο στρατηγικό σχέδιο να μπορέσει να δημιουργήσει όλο το πλαίσιο ώστε να μπορέσουν ακριβώς και οι πόροι και οι ιδιωτικοί, αλλά και να μπορούν να μοχλευτούν και δημόσιοι πόροι ώστε να στηριχθεί αυτή η υποδομή. Είναι ζητούμενο και από την Ευρώπη και από την UEFA. Άρα ο στόχος είναι κοινός και συνολικά. Και είναι και ένα στρατηγικό στόχος της περιφέρειας για να μπορέσει να αναβαθμίσει και το αθλητικό προϊόν της περιοχής. Και θα πω εγώ αυτό που το λέω, δεν το λέτε εσείς, ότι προεκλογικά γίνονται πραγματάκια πάντα. Οπότε ας εκμεταλλευτούμε για τον Σύλλογο, για τον Άρη. Είπαμε όμως ο μετεκλογικός χρόνος είναι πολύ κοντά, έτσι. Οπότε εδώ είμαστε για να τα κάνουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον αντιπεριφερειάρχη. Πού είναι ο κύριος Παπαδόπουλος? Κύριος Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, ελάτε λίγο να αναλάβετε εδώ με τον κύριο Μουρελή. Αυτά στα μάτια από εδώ. Ωραία. Σου κάνω πάσα πάλι τον Νίκο. Εντάξει. Για να συνεχίσετε. Εντάξει, να μας πει λίγο για το ρεπορτάζ το ποδοσφαιρικό να ξεκινήσουμε κιόλας. Έτσι, να μας πει τι έχει σήμερα η ομάδα, τι έγινε με την προπόνηση, τα σχετικά.
ο Σαράτα το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και μετά θα αναφερθούμε για το μπάσκετ, για το παιχνίδι με την ομάδα της Κίμης το Σάββατο στις 4 παρατέρα. Δεν ξέρω, μας ακούει ο Νίκος τώρα, Νίκο? Όχι, δεν μας ακούει ακόμα ο Νίκος. Ωραία, από ό,τι σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Έλα, στην... ωραία. Έλα, σταμάτη. Έλα, Νίκο, λοιπόν, με έκανε πάσα ο προϊστάμενος. Για να φύγει, φίλε, αυτό ήταν. Η πεντάλεπτη συμμετοχή, καλησπέρα και μετά να είστε καλά. Αφού το ξέρεις ότι ψοφάει για δημόσια σχέση. 100%. Γι' αυτό είναι, ρε φίλε, εδώ πέρα τις 10 το πρωί με τις 8 το βράδυ. Άνα, μπράβο, ακριβώς. Έτσι, παίρνει και τις ώρες μου. Λοιπόν, έλεγα, αφού ξεκινήσαμε με εσάς από εκεί, έλεγα λοιπόν να μας κάνεις και μια αναφορά στο ρεπορτάζ, στο ποδοσφαιρικό μέχρι στιγμής, τι έχουμε, τι γίνεται. Έτσι, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το οποίο είναι ένα παιχνίδι εξαιρετικά κρίσιμο για την προσπάθεια του Άρη για την τέταρτη θέση, έτσι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό μάτς, καθοριστικό. Ένα μάτς το οποίο ο Άρης θα χρειαστεί ενδεχομένως και το σκορ, αλλά σε πρώτη φάση αυτό το οποίο θέλει η ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι οι τρεις βαθμοί, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, κοντρά στον Ατρόμητο. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μια αρκετά καλή ομάδα και το μαρτυρά και η θέση της βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Μην ξεγελιούνται πολύ από την εικόνα παρουσίαση ο Ατρόμητος πριν λίγες ημέρες κοντρά στον Απόλλωνα Σμύρνης, γιατί αντιμετώπισε και μια ομάδα η οποία είναι πεσμένη βαθμολογικά. Δεν είχε το ανάλογο κίνητρο Ατρόμητος για να παρουσιάσει και μια καλύτερη εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω θα είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι με τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή. Το ξέρουν αυτό στον Άρη και με αυτή την λογική προετοιμάζονται ότι θα αντιμετωπίσουν έναν αντίπαλο ο οποίος θα τους βάλει δύσκολα και έναν αντίπαλο πολύ βασικό ο οποίος βολεύεται με το βαθμό της οπαλίας. Ο Άρης θέλει μόνο νίκη το Σάββατο, αλλά ο Ατρόμητος, τον Ατρόμητο δεν το χαλάει να φύγει με το χ από το Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί θα διατηρήσει αυτή τη διαφορά του 3 βαθμού που έχει με τον Άρη δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Εντάξει, είναι μια ομάδα που παίζει για δύο αποτελέσματα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να προσεγγίσει, αν όχι από το ξεκίνημα, τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά από το παιχνίδι, λίγο πιο αμυντικά το μάτς. Και ένας Ατρόμητος με ένα προπονητή που δεν έχει σταθερά όσον αφορά το σχήμα το οποίο χρησιμοποιεί. Δηλαδή, άλλες φορές βλέπουμε ένα Ατρόμητο που παίζει 4-2-3-1, άλλες φορές βλέπουμε ένα Ατρόμητο που παίζει ένα 3-5-1-1 ή 3-6-1. Και εδώ ο Μοσκοβίτης τώρα κάνει καριοζηλίκια όμως και με αποσυντονίζει. Λοιπόν, άρα ο Άρης προετοιμάζεται και για αυτά τα δύο σενάρια, δηλαδή ανάλογα πώς θα παραταχθεί ο Ατρόμητος στην Κυριακή, με τον Ματί για να ακολουθεί το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού προγράμματος, να μην συμμετέχει βέβαια τόσο πολύ στο δίτερμα το οποίο έγινε και στις πρώτες δοκιμές πραγματοποιήσει ο Σάββας Παντελίδης εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, με σταθερές που θα έχει εντεκάδα και με ανοιχτά μέτωπα τα οποία υπάρχουν βέβαια και τα καταγράψαμε και στις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή. Στην άμυνα, αν θα διατηρήσει ο προπονητής του Άρη τον Βαλεριάνο στο δεξιάκρο, αυτή τη στιγμή μιλάμε, το θεωρώ δύσκολο, δηλαδή είναι πολύ πιθανή η επιστροφή του Τζανακάκη, χωρίς να είναι και δεδομένη όμως. Σε αυτό το ενδεχόμενο δεν αποκλείεται να δούμε τον Βαλεριάνο αντί του Κόρχουτ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Γιατί ο Ούγκρος σε τελευταία δύο μάτς δεν πατάει καλά. Διανύει μια μίνι περίοδο ντεφορμαρίσματος. Ενδεχομένως ο Παντελίδης να τον αφήσει τον μπακ να χρησιμοποιήσει τον Βαλεριάνο. Και γιατί είναι καλύτερος ανασταλτικά απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ καλή στο επιθετικό transition, περνάει πολύ γρήγορα την μπάλα στο άλλο μισό του γηπέδου. Ο Βαλεριάνος είναι πολύ καλός στο αμυντικό κομμάτι, καλύτερος από τον Κόρχο, θα έλεγα εγώ. Και σαν σκέψη, νομίζω υπάρχει και αυτό, δηλαδή λίγο όπως και με τον Παναθηναϊκό, έτσι και τώρα νομίζω τα πράγματα είναι λίγο ανοιχτά όσον αφορά τα άκρα της άμυνας. Από εκεί και πέρα στην επίθεση περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Ντιγκινή θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να παραμείνει ξανά στην κορυφή. Με το Μαρτίνες πιθανότατα πιο πίσω. Νομίζω ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα Πέμπτη, δύσκολα να δούμε τον Γιουνέ στην κορυφή και τον Ντιγκινή από πίσω. Δεν το αποκλείω. Θα πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα πλάνα του Παντελίδη. Πάντως, από εκεί και πέρα δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Ο Λάρσον δεν προπονήθηκε σήμερα λόγω μια ίωση. Αν δεν τον ταλαιπωρήσει και αύριο, θα είναι κανονικά στη διάθεση του Παντελίδη. Αν δεν προπονηθείτε αύριο, εδώ συνταχτού, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα όσον αφορά την παρουσία του στο μάτς της Κυριακής. Και από εκεί πέρα δύσκολο να αλλάξει κάτι όσον αφορά την εντεκάδα. Με τον Παντελίδη να προετοιμάζει και αγωνιστικά αλλά και πνευματικά τους ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι της Κυριακής, προσπαθώντας να καταλάβουν όσο περισσότερο γίνεται τι κρίνεται σε αυτό το μάτς. Τονίζω ότι πρώτο μέλημα για την ομάδα είναι η νίκη και όχι το σκορ. Αν τώρα ξεκινήσει το μάτς, ο Άρης πάρει το προβάδισμα και έχει ας πούμε το 1-0, φυσικά θα κυνηγήσει και ένα δεύτερο γκολ, καθώς αν κερδίσει με διαφορά δύο τερμάτων, θα ισορροπήσει τα μεταξύ τους παιχνίδια με τον Ατρόμητο και από εκεί πέρα θα πάμε
στα πόσα γκολ έχει βάλει κάθε ομάδα μέχρι το φινάλ του πρωταθλήματος. Παίζει βέβαια και κάποιο του δύο να κελάρει μέχρι το τέλος σεζόν. Εντάξει, ο Ατρόμητος έχει, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό και τον Όφη στην έδρα του. Ναι, με στην έδρα του, αλλά και ο Όφη, ειδικά την τελευταία αγωνιστική, νομίζω ότι έχει μεγάλο κίνητρο. Όπως έχει και ο Παναθηναϊκός αυτό το γουέιτρο περισσότερο και έχει τόσο αγωνιστικό. Ο Άρης έχει δύσκολη έξοδο στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό και θα υποδεχθεί την Ξάνθη στο φινάλε του πρωταθλήματος. Λογικά διάφορη τότε η Ξάνθη. Δηλαδή, μπορεί να δεν θα τελειώσει κατηγοριστικά την Κυριακή, νομίζω. Απλά, αν δεν κερδίσει ο Άρης, θα δυσκολέψει πάρα πολύ το έργο όσον αφορά την τέταρτη θέση βαθμολογίας. Ωραία. Όσον αφορά το κομμάτι Ματέο Γκαρσία, έχουμε κάτι, απασχολεί κάτι τώρα ή στον Άρη είναι απλά συγκεντρωμένοι μόνο στο παιχνίδι? Κοίτα, γιατί τον κόσμο σίγουρα τον απασχολεί έτσι το θέμα. Κοίτα, στον κόσμο σίγουρα τον απασχολεί και το παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον. Με το συγκεκριμένο θέμα είναι επιφορτισμένος ο Κωνσταντίνος Διαματόπουλος, ο αθλητικός διευθυντής του Άρη, που βρίσκεται από την περασμένη Τρίτη στις Κανάριες νήσους για να έχει επαφές με τους ανθρώπους της Las Palmas. Έγινε χθες ένα ραντεβού. Ήταν να γίνει σήμερα ακόμα μια συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από τον Άρη δεν βγαίνει κάτι και δεν υπάρχει και κάτι οριστικό ή κάτι συγκεκριμένο για να βγει από πλευράς κυτρινόμαυρων. Δεν έχουν πάρει θέση στην ΠΑΕ. Από τη Las Palmas, πάντως, αυτό το οποίο λένε και σε επικοινωνία που είχαμε με άνθρωπο των Ισπανών χθες είναι ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε καλό δρόμο. Τώρα, βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει από ανά πάσα στιγμή. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις διαπραγματεύσεων για τη μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή δεν είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που πέφτουν στο τραπέζι από τις δύο πλευρές. Ο Άρης πάει να πάρει το 80% νομίζω των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Las Palmas θα κρατήσει ένα ποσοστό. Μένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ποσό της μεταγραφής, αν γίνει μεταγραφή. Με ποιο τρόπο θα καταβληθούν τα λεφτά στην Las Palmas, γιατί δεν νομίζω ο Άρης θα πάει να δώσει 1,5 εκατομμύριο. Αν κλειδώσει το 1,5 εκατομμύριο η μεταγραφή του Γκαρσία, θα πάει να δώσει 1,5 τούκου. Δεν έχει και τη δυνατότητα να το κάνει αυτή τη στιγμή. Ο Άρης άρα ψάχνουν να βρουν μια φόρμουλα η οποία θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, και την πλευρά του Άρη και την πλευρά της Las Palmas. Το θετικό για τον Άρη είναι ότι ακόμα άλλη πρόταση δεν έχει προκύψει για τον ποδοσφαιριστή. Η Las Palmas θέλει να πουλήσει, διότι αυτή είναι και η πολιτική της εν ώψη καλοκαιριού λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Θέλει να διάσει το ρόστερ, θέλει να βάλει λεφτά στα ταμεία της και ο Ματέο Γκαρσία είναι μια τέτοια περίπτωση. Τον βλέπει τον Αργεντινός μια τέτοια περίπτωση, από τη στιγμή που και το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι του 2020 και από τον επόμενο Γενάρη θα μπορεί να υπογράψει όπου θέλει ο ποδοσφαιριστής. Άρα θέλουν να τον πουλήσουν τώρα, όπως θέλουν να πουλήσουν και τον Αραούχο, ο οποίος παίζει πολύ δυνατά τις τελευταίες μέρες στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και να βάλουν χρήματα στα ταμεία τους. Αυτό είναι θετικό για τον Άρη, είναι θετικό το ότι ο παίκτης θέλει να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη. Θα περιμένουμε και μέσα στα επόμενα 24 ώρα αν θα προκύψει κάτι και ποια θα είναι η έκβαση του ταξιδιού του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου στην Ισπανία, το οποίο θα ολοκληρωθεί νομίζω αύριο μεθαύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο αθλητικός διευθυντής του Άρη. Πάντως οι Ισπανοί, επειδή υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από χθες το βράδυ στην Ισπανία, τα οποία βασίζονται και σε ρεπορτάζ από την Ελλάδα αλλά και στις πληροφορίες που έχουν οι Ισπανοί συνάδελφοι μέσα από τη Las Palmas, παρουσιάζουν την μεταγραφή του Γκαρσία πάρα πολύ πιθανή. Μάλιστα, μια ιστοσελίδα έγραφε χθες ότι ίσως ο Ματέο να μετράει και ώρες ως ποδοσφαιριστής Las Palmas. Θα δούμε. Θα φανεί, ναι, εντάξει. Η κατάληξη της υπόθεσης. Σωστό. Αυτές οι υποθέσεις είναι πάντα δύσκολες όταν περιέχονται μεγάλα ποσά, δόσεις από πληρωμές, μελλοντικά δικαιώματα, όλα αυτά είναι δύσκολα. Έτσι, μία πλευρά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της άλλης. Ο Άρης ξέρει ότι η Las Palmas πουλάει. Η Las Palmas ξέρει ότι ο Άρης θέλει. Οπότε είναι λίγο δύσκολο όλο το σκηνικό. Και ο ποδοσφαιριστής θέλει να μείνει. Έτσι, και αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Έτσι, σαφέστατα και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή, ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια, ας πούμε, όπως είπες και εσύ, τρομερή πρόταση από άλλη ομάδα για τον Ματέο Γκαρσία. Όλα παίζουν τον ρόλο στις συζητήσεις που πάντα αυτές τις δύο συζητήσεις είναι δύσκολες. Έτσι, εκτός των περιπτώσεων που έχεις τα λεφτά, πας λες πόσο κάνει, τόσα πάρτα. Εκτός από αυτή την περίπτωση, όλες οι άλλες είναι δύσκολες. Και αργούν, και αργούν. Το λέω για τον κόσμο και όλος να μην προβληματίζεται και ρωτάει κάθε μέρα τι γίνεται και τι γίνεται και τι γίνεται. Αυτές οι υποθέσεις παίρνουν το χρόνο τους και το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Όσο χρόνο και να πάρεις, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Έτσι. Όταν είναι άλλο να πας να πάρεις έναν ελεύθερο ποδοσφαιριστή. Έτσι. Και άλλο να πας να πάρεις έναν παίκτη ο οποίος ανήκει σε μια ομάδα.
είναι πολύ διαφορετικό και είναι πιο πολύπλοκο. Κοιτάξτε, το θετικό είναι ότι ο Άρης παλεύει την περίπτωσή του. Το ταξίδι του Διαμαντόπουλου στην Ισπανία δείχνει πολλά. Απλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το ενδεχόμενο να μην έχει φτιάξει κατάληξη όλη υπόθεση. Σωστό. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Άρης βρίσκει τις επαφές με τη Λας Πάλμας τελικά θα τα βρουν κιόλας. Όλα φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο. Έτσι, όλα και είναι με βάση... θετικά, αλλά το θέμα είναι ότι άμα δεν πέσουν υπογραφές που λέμε δεν μπορείς να πεις αυτό, τίποτα αυτό. Στο 100%. Έτσι θετικά είναι. Απλά, μπορεί αύριο να πάει η Ρεάλ Μαδρίτης και να πει τον θέλω. Τι θα πει η Λας Πάλμας, όχι. Η Λας Πάλμας θα κοιτάξει το συμφέρον της. Αν αύριο εμφανιστεί, όχι η Ρεάλ. Δεν θα πάει η Ρεάλ, θα πάει ξέρω εγώ η Βαλένθια λόγω ή κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Ας πάμε πιο κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει εκδηλώσει και ότι ενδιαφέρεται προφορικά στη Λας Πάλμας, σε επαφή που είχε με τον υπεύθυνο τμήμα του σκάουτινγκ του Ισπανού, τον κύριο Μιλοβάνοβιτς, και έχει δηλώσει προφορικά το ενδιαφέρον του. Δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση. Αν πάει όμως ο Ολυμπιακός αύριο και πει τη Λας Πάλμας, εγώ σου δίνω 2-2,5, θα πει ο Λας Πάλμας, ωραία, θα μιλήσω και με σένα. Αλλάζουν τα δεδομένα και η πρόταση του Άρη περνάει σε δεύτερη μοίρα. Είναι φυσιολογικό. Σωστό. Έτσι είναι. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε ό,τι νεότερο υπάρξει. Θα το μεταφέρουμε ίσως και μέσα στη μέρα μέχρι το βράδυ να έχουμε κάτι καινούριο από τις επαφές που γίνονται και σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και αναμένουμε. Ωραία. Εντάξει, Νίκο, θα σε ακούσουν και πάλι φίλοι του Άρη εκεί κατά τις 6.30 που θα συνδεθούμε για το Sport Expo πάλι με εσάς. Έτσι, για να μας μεταφέρετε νέα και δηλώσει και ανθρώπων. Λίγο πριν και την έναρκτα εγγένεια μάλλον του περιπτέρου της ΠΑΕ Άρης, στις 7 είναι αυτό, έτσι. Αναμένεται, είναι 7 η ώρα. 7 η ομάδα η ώρα θα έρθει... πολύ νωρίς θα έρθει και ο κόσμος. Εκεί πέρα λογικό είναι να έρθει και ο κόσμος από πολύ νωρίς για να δει τους ποδοσφαιριστές, έτσι. Η ομάδα θα είναι κατά τις 6.30 εδώ πέρα, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω εγώ. Ωραία. Θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι του Άρη, ειδικά αυτοί που έχουν παιδιά, να φέρουν και τα παιδιά τους, να πούμε φωτογραφίες, να πάρουν αυτόγραφα τους ποδοσφαιριστές. Ωραία. Εντάξει, Νικό, αυτά από σου παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Έτσι κατά τις 6.30-6.20 θα κάνουμε σύνδεση και πάλι με τις Sport Expo με το περίπτερο του All About Aris και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και τον Χρυσάτο Τσαλτίδη για περισσότερο ρεπορτάζ εκεί με τα εγγένεια του περιπτέρου της ΠΑΕ, οι παίκτες που θα πάνε κατά τις 6.30, λογικό να έχει κόσμο φωτογραφίες, αυτόγραφα τα σχετικά, κάποιες δηλώσεις ίσως πρωταγωνιστών, έτσι γι' αυτό από τις 6.30 και μετά 6 και κάτι συντονιστείτε. Όσοι παραμείνετε, θα παραμείνετε βέβαια συντονισμένοι εδώ, αλλά λέμε το λίγο παραπάνω. Εσείς που σκέφτεστε λίγο να είστε στον δρόμο, βάλτε το ραδιόφωνο για να ακούσετε live το ρεπορτάζ εκεί από τη Sport Expo και από το τελευταίο του Λαμπαουτάρη. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο δύσκολο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για το επόμενο κομμάτι της εκπομπής, όπου θα ασχοληθούμε με μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ και για το παιχνίδι με την Κίμη. Τι αναφέρει το ρεπορτάζ στη Στιγμή των Κίτρων, που βρισκόμαστε έτσι. Και την κινητοποίηση που υπάρχει στον αφάτα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λίμπερο 107,4. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, όλοι εσένα φοβούνται γιατί Άρη μου είσαι, αυτό να το ξέρουν, πρώτη ομάδα και πιο δυνατή. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Άρη γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη, έχεις φιλάθλους που σε αγαπούν. Είναι αριανοί και το έχουν καμάρι και το κεφάλι ψηλά το κρατούν. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί.
εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Λοιπόν, είμαστε εδώ, επιστρέφουμε και πάλι στις Πορτέξπο και στο περίπτωτο το Λαμπαουτάρι Σονέρ. Το Λαμπαουτάρις μάλλον. Έτσι, είναι ο Χρυσάνδος εκεί ο Νίκος. Ο Χρυσάνδος είναι εδώ και έχει εκλεκτό προσκεκλημένο, καθώς είναι μαζί μας ο Άγγελος Χαριστέας. Εντάξει, δεν θα σε λογίσω ως υποψήφιο πρώτη ιδιότητα. Εντάξει. Όχι, όχι, θα πρωταθλητής Ευρώπης. Έτσι. Είναι η ιδιότητά μου η πρώτη. Αθλητής γενικότερα. Και χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, μια έκθεση που έχει να κάνει με τον τομέα μου, τον ξέρω πολύ καλά. Αυτό έλεγα τώρα προηγουμένως εδώ στους φίλους μου, ότι έκανα μια γύρα και σταματούσα παντού γιατί βλέπω μόνο φίλους και γνωστούς. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος, θα παίξουμε και μπαλίτσα μετά. Να παίξετε. Κοιτάξτε, πρώτο βέβαια χθες είχα Φάνη Κατεριανάκη εδώ. Ναι. Ξεκίνησε, λέει, ήταν ο πρώτος καλεσμένος ο Φάνης. Δεν βγαίνει συχνά, τον τσακώσαμε, βγήκε. Εσύ χθες νομίζω βγήκες μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ στο περίπτερο του Λαμπαουτάρης, με αυτό που αγαπάς πάρα πολύ, με παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Αυτό είναι για μένα η μεγαλύτερη μου χαρά, να είμαι γύρω από τα παιδιά, γιατί είναι ο στόχος μου να βοηθήσω παιδάκια. Βοηθάω ήδη πολλά παιδάκια, αλλά ο στόχος μου είναι να οδηγήσω αυτά τα παιδάκια στο να γίνουν πρώτα αθλητές και μετά, άμα κάποιο έχει μεγάλο ταλέντο και θέληση, να κάνει και πρωταθλητισμό. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι όταν βλέπω έτσι γκρουπάκια, όπως το χθεσινό με τα Αριανάκια που είδα, αυτό που τους λέω πάντα είναι ότι να φέρεστε από τώρα σαν επαγγελματίες και να αγαπάτε αυτό που κάνετε, γιατί έχετε όλα τα φώτα να φτάσετε ψηλά, αν το προσπαθήσετε πάρα πολύ. Τα παιδάκια χθες. Που βγήκαμε φωτογραφίες, με ρωτούσαν πώς έβαζες τα γκολ, τέτοια πράγματα. Και για μένα είναι μόνο χαρά, Χρυσάθε, να μιλάω με τα παιδάκια και να ανταλλάσσουμε αυτά τα δικά μας. Σε είδαμε τι χαρά πριν σου ζήτησε ένα αυτόγραφο ένα παιδάκι. Ο τρόπος που το κοιτούσες και τα λοιπά, δηλαδή πραγματικά χαίρομαι όταν αθλητές που είστε καταξιωμένοι, το είπες στην αρχή, πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα, όχι με τη Γερμανία, όχι με την Αγγλία, όχι με υπερδυνάμεις δηλαδή του χώρου, με την Ελλάδα. Και δεν αρνείστε, ίσα-ίσα είναι και χαρά σου αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κοινωνικό έργο που επιτελείτε. Το να δίνετε τη χαρά σε αυτά τα παιδάκια. Κοίταξε, το αθλητισμός για μένα είναι πολλά πράγματα. Είναι αφραγωνίζεστε, είναι υγεία πάνω απ' όλα για τα παιδάκια. Μαθαίνουν πολλά πράγματα, μαθαίνουν να συνεργάζονται. Και αυτό είναι που θέλουμε να το οδηγήσουμε εκεί. Όχι μόνο εγώ, αλλά έχουμε ξεκινήσει και μια πολύ καλή προσπάθεια με όλους τους Greek Legends. Που έχουμε οργανωθεί πλέον και ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε μόνο παιδιά σε θέματα αθλητισμού, παιδείας και υγείας. Γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά είναι το μέλλον ούτως ή άλλως, αλλά θέλουμε να τα οδηγήσουμε προς εκεί την κατεύθυνση. Πολλές φορές έχουμε πει για χαμένες ευκαιρίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το 4 και έπειτα. Ίσως είναι αυτός τελικά ένας πολύ σημαντικός ρόλος δικό σας να βοηθήσετε στα μικρά παιδιά. Γιατί το ποδόσφαιρο το ελληνικό έχασε πολλές ευκαιρίες αυτά τα χρόνια. Αγωνιστικά και οργανωτικά έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες και εκείνη ήταν η σημαντικότερη ευκαιρία που χάσαμε. Και τώρα προσπαθούμε με διαφορετικό μέσο να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και να παράγουμε πολιτισμό. Αυτό θέλουμε. Ο σκοπός μας είναι να αφήσουμε και μια κληρονομιά στους επόμενους που θα σταματήσουν το ποδόσφαιρο. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι όταν ένας αθλητής, πρωταθλητής σταματάει το ποδόσφαιρο, ο ρόλος του είναι λίγο περίεργος. Και εμείς θα θέλουμε να δώσουμε ένα τέτοιο βήμα, ένα τέτοιο δρόμο στα παιδιά που σταματάνε. Να έχουν ασχολούνται και να μεταλαμπαδεύσουν τις υπόλοιπες γενιές. Είναι ένας από τους στόχους σου η εμπλοκή με τις επικείμενες εκλογές. Δηλαδή, έχεις στόχο να ασχοληθείς με τον αθλητισμό σε σχέση με τα παιδιά μέσω της περιφέρειας. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μου στόχος. Πιστεύω ότι το καλό και το κακό συμβαίνει σε μικρή ηλικία. Οπότε πρέπει να το κάνουμε καλό. Και θέλω αλλά γίνεται μόνο με σωστές υποδομές, με σωστή οργάνωση. Με σωστά πρότυπα για τα παιδιά μας. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μου και αυτό θέλω να πετύχω. Είναι ένα διαφορετικό στοίχημα για μένα, αλλά δεν σου κρύβω ότι είμαι αγχωμένος γιατί είμαι τηλεομανής σαν άνθρωπος. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω γιατί είναι ο τομέας μου, έχω τεχνογνωσία. Τα τελευταία 2 χρόνια που ήμουν στην Ολλανδία έμαθα πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά
το παιδικό αθλητισμό ιδιαίτερα. Οπότε πιστεύω ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω ένα τέτοιο ρόλο. Ο Άρης πάει για προετοιμασία στην Ολλανδία δεύτερη χρονιά. Πριν από λίγο οριστικοποιήθηκε. Πας και εσύ μαζί? Θα παρακολουθήσω πολλά παιχνίδια σίγουρα. Πηγαίνω πολύ συχνά. Ήμουν καλεσμένος και στο χθεσινό το μάτς με Γιουβέντους, αλλά είχα εδώ διαφορετικές υποχρεώσεις. Έχω πολύ καλή συνεργασία με τον Άγιαξ. Όλοι το γνωρίζουν. Είμαι μέλος στο Legend Άγιαξ εδώ και 2 χρόνια. Οπότε για μένα είναι σαν δεύτερο μου σπίτι η Ολλανδία πλέον. Και γιατί όχι να πάω να δω παιχνίδια από κοντά και να βολιδοσκοπήσω λίγο την κατάσταση. Άρα θα κλείσει και ένα φιλικό Άρης Άγιαξ. Κάτσε το πω στον πρόεδρο αυτό. Θα σε δούμε όχι με φόρμα, με κυτρινό μαύρο κουστούμι. Ακούγεται πάρα πολύ, έχει κάνει κάποιες κουβέντες με τον κύριο Καρυπίδη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί έχω ένα διαφορετικό στόχο αυτή τη στιγμή. Θέλω ένα-ένα τα πράγματα να τα τελειώνω και να τα αρχίζω. Αλλά είμαι ευχαριστημένος από τον Άρη φέτος. Έχω δει έναν Άρη πολύ καλό, αγωνιστικά. Ο κόσμος έχει ξαναγυρίσει στο γήπεδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν βέβαια και κάποια σκαπανεβάσματα, αλλά αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Και είμαι χαρούμενος που ο Άρης επέστρεψε, αλλά επέστρεψε δυναμικά. Δεν επέστρεψε δηλαδή χλιαρά. Ήρθε δηλαδή με τη μία, πήγε πολύ καλά. Η χρονιά για μένα είναι επιτυχημένη ήδη. Και θα πρέπει να χτίσει η ομάδα πάνω σε αυτή την χρονιά, να μην πάει δηλαδή στράφη του χρόνου. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχεις. Θα σε δούμε εδώ όλες αυτές τις μέρες. Να ξαναμιλήσουμε. Να είσαι καλά, Άγγελο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Άγγελο Χαριστέα. Το πρωταθλητή Ευρώπη νομίζω το λέει όλα, αλλά νομίζω ότι ο Άγγελο προσπαθήσει να προσφέρει και από, άλλες, και από άλλα μετερίζια πλέον. Από άλλα μετερίζια. Από την πλευρά είναι υποψήφιος για την περιφέρεια. Μία κουβέντα θέλουμε να μαζέψουμε λίγο κόσμο το Σάββατο. Πρέπει, πρόεδρε, πώς θα μαζέψουμε τον κόσμο το Σάββατο? Έχουμε τον πρόεδρο της Καϊάρης μαζί μας, τον κύριο Γουλιέλμο. Να σας καλωσορίσουμε. Είναι θετικό για μας ότι η Καϊάρης έχει stand, γιατί υπήρξε και Sportexpo που δεν είχε. Είναι από τα θετικά αυτά, η εξωστρέφεια είναι πάντα καλή. Έχουμε μπλέξει λίγο και πρέπει να ξεμπλέξουμε το Σάββατο. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που δίνετε την ομάδα μας να παρουσιάσει τις σκέψεις της και θέσεις της. Πράγματι, η θετική χρονιά αθλητικά δεν ήταν έτσι όπως θέλαμε. Έτσι όπως την ήθελε οπωσδήποτε ο Ιαννός, που λέτε περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα αρνητικά μου χρεώνονται και όλα τα θετικά πιστώνονται σε άλλους. Έτσι συμβαίνει. Με τους πρόεδρους. Θέση ευθύνης, εγώ δεν είμαι πρόεδρος, εγώ είμαι ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης, μεγάλο μέτρο. Η θέση ευθύνης σε αυτά έχω. Και ο καθένας πρέπει να ξέρει να κουβαλέψει το σταυρό του. Ομοίως λοιπόν πρέπει να κάνω και εγώ. Πράγματι, η φετινή χρονιά λοιπόν δεν ήταν έτσι όπως θέλαμε. Τα χιλιάδες προβλήματα τα οποία όλη η διοικητική ομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, οι άνθρωποι που είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια, το προπονητικό team, που είναι ένα εξαιρετικό προπονητικό team, οι παίκτες μας, όλοι θα θέλαμε να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είχαμε όμως πάρα πολλά προβλήματα που εξαρτήσει η χρονιά. Δεν θα σας ζητήσω για το παρελθόν. Η ουσία είναι το σήμερα για τον Άρη και το αύριο φυσικά. Αρχικά ένα παιχνίδι το Σάββατο που νομίζω ότι η μαζική παρουσία του κόσμου μπορεί να το γύρει προς την πλευρά του Άρη. Να αφήσουμε τις άσχημες σκέψεις απ' έξω και να δούμε πώς θα οργανώσουμε την επόμενη σεζόν. Αυτό που πρέπει όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πέρα από τις χαρές και τις λύπες, ο Άρης, πέρα από ομάδα της καρδιάς μας, είναι και η ομάδα που χωρίς αυτήν δεν υπάρχει ελληνικό μπάσκετ. Έχουμε λοιπόν όλοι μας μια ευθύνη μεγαλύτερη, όσοι είμαστε κοντά σε αυτήν την ομάδα, να υποστηρίξουμε τα ιδεώδη μπάσκετ. Ο Άρης λοιπόν παίζει με τη φωτιά λοιπόν από το Σάββατο. Πρέπει οπωσδήποτε, θέλοντας και μη, να το κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Και θα το κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Πρέπει όλοι μας να είμαστε εκεί. Πρέπει το γήπεδο να βουλιάζει από κόσμο. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν πάνω από 6.500 άνθρωποι και ας χωράει λιγότερο στο Παλαιτεσπορ. Πρέπει το Παλαιτεσπορ αυτό το Σάββατο να θυμίσει άλλους καιρούς.
να ξαναδιαφημίσει το μπάσκετ και ο κόσμος να πάρει με το έτσι θέλω το μάτς αυτό. Γιατί μόνο έτσι θα ξαναδείξουμε ότι είμαστε πίσω, ότι γυρίσαμε και ότι κάθε χρόνο η ομάδα μας θα γίνεται όλο και λίγο ή και πολύ καλύτερη. Και ότι το μπάσκετ πρέπει να ξαναγυρίσει στην πόλη μας. Και μόνο με τον Άρη μπορεί να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει όλοι να είμαστε εκεί. Να εκμεταλλευτώ για μία ακόμα ερώτηση την παρουσία σας. Έχει γίνει πάρα πολλές δώρο σε σχέση με το Παλέ. Θα το πάρει ο Άρης, η ΚΑΕ, ο Ερασιτέχνης, όλα αυτά. Αυτό που θέλει ο Αργιανός είναι να σας βλέπει ενωμένος καταρχήν. ΚΑΕ, Ερασιτέχνη, ΠΑΕ, όλους τους θεσμικούς φορείς του συλλόγου. Και ο Άρης να παίρνει πάντα αυτά που δικαιούται την πολιτεία. Ο Άρης εδώ σε εγώ είναι ρηγμένος από την πολιτεία. Δεν έχει πάρει, ειδικά στο μπάσκετ, ο αυτοκράτορας Άρης αυτά που πρέπουν. Και νομίζω ότι μέσα από μια ενότητα, συγκεκριμένη περίπτωση Ερασιτέχνη και ΚΑΕ, θα μου επιτρέψετε να πω ακόμα δεν τη βλέπουμε, το σύνολό της τουλάχιστον, να μπορέσει να διεκδικήσει λοιπόν από την πολιτεία αυτό που πρέπει για το Παλέ. Θέλω να σας πω μια μικρή προσωπική μου ιστορία. Όταν ήμουν 12 χρονών, έξω από το Παλέ με το φίλο μου του Στέργιο, λέγαμε γιατί αυτή η αδικία και η μεγαλύτερη ομάδα του ελληνικού μπάσκετ να μην είχε ένα γήπεδο αποκλειστικά για αυτήν. Μεγάλωσα, πέρασαν τα χρόνια, είναι η αλήθεια. Και αυτή τη στιγμή η πολιτεία, ο υπουργός, ο υπουργός Αθλητισμός, ο κ. Βασιλιάδης, όπως επίσης και ο κ. Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος είναι και αυτός κανονικός, και η προηγούμενη υπουργός Μακεδονίας, θα ξεκινήσουμε το δουλεύουν οργανωμένα προκειμένου να έρθει να υλοποιηθεί ένα, εγώ έτσι το λέω, ένα ιστορικό όνειρο όλων των Αριανών. Φυσικά υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν. Φυσικά και πρέπει όλοι να σεβόμαστε την κοινωνία. Πιστεύω ότι τον καιρό που θα είμαι εγώ στα ιδία της ομάδος, ελπίζω να είμαι για πολλά χρόνια, αλλά τώρα για τώρα μιλάω, θα καταφέρω να υλοποιήσω ένα παιδικό μου όνειρο. Όσο για αυτά που λέτε για τον ΑΣ, να σας πω το εξής. Το σωματείο, ο ΑΣ, είναι η μαμά, η αρχή όλων των αθλητικών ενεργειών και τμήματων. Δεν υπάρχει καμία κόντρα με κανέναν. Αυτά τώρα που βλέπω, δεν ξέρω ποιος το βλέπει. Δεν υπάρχει καμία κόντρα με κανέναν. Υπάρχει μόνο εξαιρετική συνεργασία και αγάπη. Εξάλλου, πώς θα μπορούσε η μαμά να βλέπει το παιδί της διαφορετικά και πώς θα μπορούσε το παιδί να βλέπει τη μαμά διαφορετικά. Μόνο με αγάπη μπορούμε να κοιτάμε ένα τον άλλο και με λίγο. Χαίρομαι που το σημειώνετε. Να ξέρετε, δεν κοιτάξτε και το εξής, γιατί επίσης διαβάζω πολλά. Ο ΑΣ, αν μπορούσε να βγάλει την ψυχή του και να τη δώσει την ΚΑΕ, θα το έκανε. Το ίδιο όμως και κανένα μπορούσε να βγάλει την ψυχή της αντιδιαφορετικών. Και όπου μπορεί ο ένας, το βοηθάει. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχω δει το πω δημοσιότητας. Ότι έχουμε ήδη στηρίξει εμείς τον ΑΣ. Έχουμε πάει σε δικές τους δράσεις προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε οικονομικά κάποιες εκκρεμότητες. Κάνουμε ήδη άλλα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, κάνουμε κάποιες διοργανώσεις οι οποίες θα τις προξενήσει ο Χαριλάου, ώστε να έχει ένα έκτακτο έσοδο. Το ΑΣ, το οποίο πει το Χαριλάου, είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο και είναι μέσα στη καρδιά της πόλης μας, μπορεί να έχει σημαντικά τέτοιους έσοδους. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ δε είναι πραγματικά σε αγαστή συνεργασία με την ΚΑΕ. Να μην ξεχνάμε δε, και λίγο πριν εμφανιστώ εγώ τα πράγματα του μπάσκετ, ο ΑΣ είχε κάνει μια ανέρανο για να πληρωθούν κάποιο μικρό ποσό στους παίκτες. Άρα και ο ΑΣ έχει αποδείξει την αγάπη και εμπράκτο. Όχι μόνο με τα λόγια. Άρα είναι άριστη οι σχέσεις μας και δεν νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε. Θα το ακούσουμε, δεν έχω σχέση με την πραγματικότητα. Ωραία. Δεν έχω μήνυμα ακροατή. Κύριος Ζωσιαμάνης είναι και φίλος μου Αχιλέας. Ξέρω ότι είναι και δικό σας. Θα μπει στην ΚΑΕ. Αυτό θα ρωτήσω τον κύριο Ζωσιαμάνη. Απάρω τον Αχιλέα δηλαδή. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο όλος ενιαίος, μεγάλος και ατέλειωτος Άρης, το μπασκετικό τμήμα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ικανός
να ξανακάνει, να μεγαλουργήσει όπως είχε μεγαλουργήσει στο παρελθόν. Για να μπορέσει να το αποδείξει αυτό, πρέπει να ενωθεί καταρχάς, να γίνει μια παρέα, μια οικογένεια. Αυτά τα πλαίσια λοιπόν πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας του μπάσκετ, να βρίσκονται όλες οι εποχές και όλες οι τάσεις του Άρη. Αυτή είναι η επιθυμία όλων μας νομίζω και προς αυτή την κατεύθυνση εγώ έχω απευθύνει εδώ και καιρό πρόσκληση και στον κύριο Λουσιαμάνη και στον κύριο Σέλογλου. Θα έρθει η ώρα νομίζω που και αυτή θα είναι κοντά. Δεν ρωτάω για τα μπαν όταν έρθει η στιγμή. Νομίζω γι' αυτό δουλεύετε εδώ και καιρό. Χρειάζονται πολλά χρήματα, θα είναι δεδομένα. Οπότε να μην κουράζομαι την ίδια ερώτηση. Θα έχετε κάτι καινούργιο να μας το πείτε εσείς. Σάββατο, 4 παρατέταρτο, από τις 2.30 πρέπει το παλέ να σκάει από κόσμο. Να σκάει από κόσμο. Να μην χρειαστεί να βγούμε στο παρκέ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ελπίζουμε το Σάββατο πραγματικά να έχουμε μια σημαντική νίκη για την ομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γουλιέλμο. Τον ακούσαμε live εδώ από την Port Expo. Και νομίζω ότι μας απάντησε σε αρκετά ζητήματα τα οποία τα έχουμε ως απορία και ως ερώτηση. Τα μεταφέραμε τις προηγούμενες μέρες και μέσα από τις εκπομπές μας. Οπότε νομίζω, Σταμ, και χαριστέα είχες και στα μάτια μου, Ρελή, είχες. Νομίζω έχεις κάνει την πιο πετυχημένη εκπομπή, φίλε, από όλους μας όλο αυτό το διάστημα. Έτσι, έτσι. Και όλα, όπως όλα τα ωραία τελειώνουν νωρίς, έτσι. Τι είναι, Γιάννη Μωρίς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε εσάς για... Α, διάλειμμα, ωραία, ωραία, έγινε. Για το ζυρέκι, έχεις κάτι άλλο από εκεί τώρα, έχεις κάτι άλλο από εκεί. Κατερίνα, έχω, θες να σου πει Κατερίνα κάτι. Όχι, δεν είναι Κατερίνα για σένα. Εντάξει. Λοιπόν, έγινε. Ωραία, μου λοιπόν. Θες να σου πω, μαύρε Κατερίνα, λάθος εμφύεσαι. Λάθος εμφύεσαι. Πάμε σε break και θα επιστρέψουμε πιο μετά σε εσάς πάλι για τα εγγένεια του ποδοσφαιρικού Άρη, τα εγγένεια του περιπτέρου του ποδοσφαιρικού Άρη στην Sport Expo. Έτσι λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Ζαλτίδη και με Άγγελο Χαριστέα και με Δημήτρη Γουλιέλμο που είπε αρκετά πραγματάκια. Έτσι, κυρίως βέβαια απέφθηνε κάλεσμα για το παιχνίδι του Σάββατου με την Κίμη. Θα πάμε σε ένα break, θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε μια αναφορά λίγο στο μπασκετικό ρεπορτάζ, το οποίο το αφήσαμε τώρα γιατί προέχει βέβαια επικαιρότητα και οι ζωντανές μας συνδέσεις. Θα μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ, να δούμε τι γίνεται εν ώψη Κίμης και μετά πάλι Sport Expo. Εκεί Χρήστο Ζαλτίδη, Νίκο Παπαδόπουλο με ζωντανές συνδέσεις. Για τα εγγένεια του περιπτέρου του ποδοσφαιρικού Άρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Λαμπάου Τάρι Σονέρ, στο στούντιο του Λίμπερο. Σε λίγο πάλι θα συνδεθούμε με τις προτέξεις του περίπτερου εκεί του Λίμπερο και του Λίμπερο και του Λαμπάου Τάρι, προκειμένου να έχουμε και τις δηλώσεις ή το ρεπορτάζ, αν θέλετε, από το λίγο πριν τα εγγένεια του περιπτέρου της ΠΑΕ Άρης, εκεί, στη Sport Expo. Όσον αφορά τώρα πρώτα το μπασκετικό, να πούμε ότι υπάρχει κινητοποίηση εισιτήρια του αγώνα με την Κίμη από τον κόσμο του Άρη, καθώς μετά τα τελευταία αποτελέσματα, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει και πάλι έτσι αγωνία, γιατί το μαθηματικό δεν έγινε 100%, το ποσοστό είναι μεγάλο, έτσι ώστε ο Άρης να μην μπλέξει περιπέτειες, αλλά από εκεί πέρα μαθηματικά πιστεύω ότι δεν είναι κάτι. Σωστά και ο Γιάννης ο Καστέτης θέσε ότι είναι κάτι παραπάνω από τελικός με την Κίμη. Καθώς υπάρχουν τρία παιχνίδια, ώρες παίζει δύο εντός με Κίμη και Ρέθυμνο. Έτσι και η Κίμη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά το Ρέθυμνο το οποίο καίγεται. Τώρα βέβαια αν χάσει το Ρέθυμνο στην Λίμνο από τον ύφεστο, νομίζω ότι τα πάντα έχουν τελειώσει. Έτσι και για το Ρέθυμνο. Ο Άρης θα έχει ηρεμήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, να πούμε το ότι σήμερα έκανε εξετάσεις ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα με τον Χολαργό. Είχε ένα πρόβλημα στο πέλμα του αριστερού του ποδιού και ο παίκτης του Άρη τελικά δεν έχει κάταγμα, κάτι το οποίο είναι θετικό, και θα προσπαθήσει να προλάβει τον αγώνα με την Κίμη. Θα κάνει θεραπείες, δεν έκανε προπόνηση σήμερα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Δεν έκανε προπονήσεις σήμερα όπως και ο Αγγέλου, ο οποίος εδώ και καιρό δεν προπονείται. Έχει ένα σοβαρό θέμα υγείας ο γιος του Αγγέλου και είναι εκτός. Ο Μποχωρίδης λοιπόν, ο οποίος θα κάνει θεραπείες, θεωρώ ότι είναι λιγότερες οι πιθανότητες να μείνει εκτός παρά να παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί είναι, εντάξει, είναι ένα θέμα και στο πέλμα που τον ενοχλούσε πάρα πολύ χθες. Βέβαια εξετάζεται, όπως είπαμε, δεν δείξαν κατάγμα, αλλά θέλει προσοχή. Έτσι, μπορεί να είναι αποστολή και να χρησιμοποιηθεί εφόσον αυτό κριθεί πάρα πολύ απαραίτητο. Έτσι. Πάντως γλίτωσε το κάταγμα που θα σημαίνει ότι μπορεί να είχαν και το υπόλοιπο της χρονιάς, δηλαδή
να μείνει εκτός για αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα και να μην εμπεριστεί από το παιχνίδι του Άρη. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο υπήρχε σκέψη λόγω των ενοχλήσεων που ένιωθε χθες ο Μποχωρίδης στη διάρκεια του ημιχρόνου, έτσι και όταν ήταν στον πάγκο δηλαδή μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Άρης επίσης δεν τα κατάφερε κοντά στο Χολαργό. Και τα λάθη και η εικόνα του Άρη γενικότερα στο δεύτερο δεν ήταν καλή. Σίγουρα και η απουσία του Μποχωρίδη που ήταν ο κορυφαίος του Άρη στο πρώτο ημίχρονο, 12 πόντους, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Έτσι, γιατί είχε ένα Μποχωρίδη καυτό, ένα Μποχωρίδη πολύ καλό, ένα Μποχωρίδη ο οποίος σου λείψε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Οι υπόλοιποι δεν μπόρεσαν να καλύψουν το κενό, είτε το Ιόπουλος, είτε Νταλό, είτε Μπέλ, είτε Βεργίνης. Σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να καλύψει το κενό του, του Μποχωρίδη με βάση την εικόνα του Μποχωρίδη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης πρόκειται να έχει συνολικά 23 λάθη στο παιχνίδι αυτό. Ένα νούμερο εντάξει, αποτρεπτικό για να κερδίσει όχι εκτός και εντός έδρας. Έτσι τα 23 λάθη. Και καταλαβαίνει ο καθένας ότι τα πράγματα, ειδικά στο δεύτερο μήνα, δεν ήταν καθόλου καλά για τον Άρη, ο οποίος απόλυσε το προβάδισμα και βέβαια βρέθηκε να χάνει και με 15 στο τέλος. Εντάξει, τώρα στο τέλος μπήκαν δύο τρίποντα. Η διαφορά έφτασε πολύ γρήγορα από τους 6-7 στους 15, έτσι, με δύο επιθέσεις του Χολαργού. Το θέμα είναι όμως ο Άρης να συγκεντρωθεί για τα επόμενα παιχνίδια τα οποία έχει και μαθηματικά πλέον τα play-off χάθηκαν χθες για τον Άρη. Εντάξει, όχι ήταν ο μεγάλος στόχος, τα play-off δεν ήταν ο μεγάλος στόχος. Άλλος είναι ο στόχος. Έτσι απλά για την ιστορία, γιατί δεν ξέρουμε να ο Άρης μένει εκτός play-off, κάτι το οποίο όπως και να το δει κανείς δεν είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τους κίτρινους. Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι για τους κίτρινους. Έτσι υπάρχει αυτό το θέμα λοιπόν με τον Μποχωρίδη, ο οποίος είναι ας πούμε στο 50-50, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο λιγότερο. 45-65 είναι, 45 να παίξει, 65 να μην παίξει, αλλά είναι και θέμα αθλητή, πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός στη θεραπεία, πώς θα νιώθει και ο ίδιος. Έτσι είναι πάρα πολλά τα οποία θα παίξουν το ρόλο τους. Στα υπόλοιπα ζητήματα δεν έχει κάτι άλλο όσον αφορά τους κίτρινους. Ακούσατε και τον κύριο Έλμο να λέει ότι θέλει ο ίδιος να βάλει άλλα άτομα μέσα στο δωσό της Καϊάρης. Εδώ και μέρες έχει γραφτεί, έχει ακουστεί για την είσοδο του κύριου Σιαμάνη, κύριο Αχιλλέο Σιαμάνη, και του Σωτήρη Κωσέλογλου στο δωσό της ΚΑΕ. Ο κύριος Σιαμάνης, ο οποίος υπήρξε ο χρηματοδότης των Τρικάλων επί σειρά ετών. Και ο Κωσέλογλου επίσης ήταν μέλος της διοίκησης, παλιότερης διοίκησης. Δύο άνθρωποι του Άρη. Από εκεί πέρα όμως το μεγάλο θέμα στους κίτρινους δεν είναι να μπουν μόνο άτομα. Το θέμα είναι να βρεθούν και χρήματα. Έτσι. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα, γιατί ο Άρης πρέπει, εκτός από τις φετινές υποχρεώσεις που πρέπει να τις καλύψει, και δεν μιλάω μόνο στους μισθούς παικτών, έτσι, μιλάω για την εφορία τη φετινή, μιλάω για μισθούς προσωπικού, προπονητικού team, όλων των υπαλλήλων, πρέπει να καλύψει και τα περσινά. Είτε αυτά που έχει συμφωνήσει με παίκτες από τα περσινά, είτε το άρθρο 99, όλα. Γιατί και το άρθρο 99 τρέχει αυτή τη στιγμή. Έτσι τρέχει το άρθρο 99 πλέον. Ο Λάσκαρης είχε πληρώσει μέχρι το Δεκέμβρη. Από Γενάρη και μετά τρέχει. Οπότε καταλαβαίνει το καθένας ότι τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα και στο οικονομικό κομμάτι. Καλό είναι να μπουν άτομα στην διοίκηση. Έτσι και ο κ. Σιαμάνης έχει βοηθήσει ήδη οικονομικά την ομάδα, έτσι, με ένα αρκετά σημαντικό ποσό μέχρι στιγμής, την αρχή της χρονιάς μέχρι στιγμής. Καλό θα είναι βέβαια να μπορέσει να υπάρχουν και άλλα άτομα, άλλοι άνθρωποι που να μπουν κοντά και να βοηθήσουν την προσπάθεια. Έτσι, και από οικονομικής πλευράς. Πέρα ότι και σαν διοίκηση δεν μπορεί να είσαι με τρία άτομα. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τρία άτομα στην καδίκηση. Τον κύριο Ψηφίδη, τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Κάλλον, ο οποίος παραιτήθηκε και ανακάλεσε. Πρέπει να έχει μια ευέλικτη διοίκηση, αυτό εννοείται. Και ειδικά σε μια κατάσταση τέτοια, όπως είναι το Άρη, που πρέπει να υπάρχουν άτομα να φροντίζουν για πολλά θέματα. Έτσι, αυτό που λέγαμε και φωνάζαμε επί Λάσκαρη που έκανε, δυστυχώς το βλέπουμε και τώρα. Να υπάρχει μια λογομελής διοίκηση που ουσιαστικά ο κύριος Ψηφίδης, ο ερασιτέχνης, δεν ασχολείται με την ΚΑΕ, δεν έχει κάποια βάση για να ασχοληθεί με θέματα της ΚΑΕ. Ο εκπρόσωπος της τέχνης παρακολουθεί, ελέγχει, αν θέλετε έχει έναν χαρακτήρα επόπτη στην όλη διαδικασία. Όπου μπορεί να βοηθήσει, βοηθάει φυσικά. Έτσι, αλλά το θέμα είναι να έχει, έχει έναν εποπτικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Σαν μέτοχος του 10%. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι το διοικητικό. Στο αγωνιστικό τα είπαμε, 4 παρατέρα το Σάββατο.
το παιχνίδι με την Κίμη. Ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο, με τη λογική του Άρης θέλει να κερδίσει για να ηρεμήσει. Να μην πάμε τώρα τελευταίες αγωνιστικές και τελευταία αγωνιστική με το Ρέθυμνο εδώ μέσα. Έτσι υπάρχει και το παιχνίδι με τον Ήφαιστο στην Λίμνο. Οπότε θέλει νίκη για να τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, κάπου εδώ θα αποχαιρετήσω, θα δώσω κοιτάλη στα μην παιδιά. Μην αποχαιρετάς ακόμα. Γιατί? Περίμενε, γιατί βιάζεσαι να αποχαιρετήσεις, ρε φίλε. Γιατί βιάζομαι να αποχαιρετήσω, ξέρεις γιατί βιάζομαι να αποχαιρετήσω. Βιάζεσαι. Ναι, ρε φίλε, τα έχετε όλα στην εντέλεια, τα έχετε από εκεί. Τι θέλετε, μια χαρά. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Τα έχουμε όλα στην εντέλεια. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές που έχουμε δει στην Ελλάδα. Μιλάω για Πασχάλη τον Τούρη, βεβαίως, φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάνετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Πώς είστε? Είμαστε μια χαρά. Το υπέροχο περιπτερό σας και την ωραία σας παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Κανα καλό παίκτη θα δούμε εμείς στην Ελλάδα? Έχουμε αρκετούς καλούς παίκτες. Ελπίζω να φέρουμε και εμείς κάποιους από αυτούς τους επόμενους. Λοιπόν, δραστηριοποιήσε πάρα πολλά χρόνια το χώρο του ποδοσφαίρου. Με έναν εξαιρετικό στόπερ να είναι η πρώτη μας γνωριμία, Νασίφ Μόρις. Ο γίγαντας αυτός μπορεί να μην ήταν πολύ ψηλός, αλλά ήταν εκπληκτικός στην παρουσία του. Έτσι. Μικρός το δέμας, μεγάλος στη γη. Έτσι. Τον φιλοξενήσαμε πριν από λίγες μέρες στο ραδιόφωνο, τον Νασίφ από μακριά, με την πολύ ωραία οικογένεια την οποία έχει φτιάξει πλέον. Και ευχαριστώ τον ποδόσφαιρο. Νομίζω ασχολείται με παιδάκια κτλ. Αλλά θα βρούμε άλλους παρόμοιους ποδοσφαιριστές να έρθουν. Κοιτάξτε τώρα, η Ελλάδα προσφέρει ιδανικές συνθήκες για κάποιον ανερχόμενο και ποδοσφαιριστή όσον αφορά το κομμάτι τουλάχιστον της ηλικιακής. Στην ηλικία, δηλαδή, όταν κάποιος είναι νέος ποδοσφαιριστής, είναι η Ελλάδα ένα καλό σκαλοπάτι. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλά προβλήματα σαν ποδόσφαιρο. Θα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε την αξιοπιστία, να αρχίσουμε. Και πιστεύω το VAR θα βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουμε λοιπόν θέματα όσον αφορά την αξιοπιστία που πρέπει να λυθούν. Έχουμε θέματα όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς, το οποίο υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός με παρόμοια και κοντινά μας αθλητικά ανταγωνιστικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε εξαιρετικό κλίμα, το οποίο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για κάποιον που έρχεται από άλλη ήπειρο για να προσαρμοστεί. Σίγουρα χρειάζεται βελτίωση των εγκαταστάσεων. Απλά είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται παίκτες. Αν και η δικιά μας φιλοσοφία, σαν ανθρώπους που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, είναι να αναπτύξουμε το δικό μας το προϊόν, να αναπτύξουμε τις ακαδημίες. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πραγματικός τρόπος να επιβιώσουν οι ομάδες μας είναι να κάνουμε πωλήσεις σε υψηλότερα και δυνατότερα πρωταθλήματα. Σιγά σιγά νομίζω το αντιλαμβάνονται αυτό. Το καταλαβαίνουν. Θα δώσει ο κύριος του τουρισμού, ναι. Ο κύριος Κόλκας τι θέλει. Τι θέλει. Θα σας δώσουμε. Όχι, ζητώ από τη Σοφία. Γιατί δέχεστε μπούλινγκ από τον κύριο Κόλκα. Γιατί δέχεστε μπούλινγκ. Περνάει η ώρα του Αναπαωτάρης και θέλει να αναλάβει. Δεν έχει πρόγραμμα σήμερα. Λοιπόν, δεν έχει πρόγραμμα σήμερα. Σήμερα είναι... Θέλουμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ μετά. Να μας μιλήσει. Θα την κάνω εγώ τη συνέντευξη. Α, είναι στην Μπούτεκ. Μετά. Διακόψα το όμως του υποψηφίου τη συνέντευξη, κύριε Κόλκα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αφού μας διέκοψε ο κύριος Κόλκας όπως πάντα, κάθε μέρα το κάνει στο ραδιόφωνο αυτό, μιλούσαμε για υποδομές. Υπάρχει μια βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε αρκετές καλές ομάδες και παιδάκια που σιγά σιγά κάνουν τα πρώτα βήματα. Χρήσαν, θα υπάρχει βελτίωση στην ποιότητα δουλειάς, έτσι, όχι στις υποδομές. Στις υποδομές δυστυχώς έχουμε τρομερή έλλειψη. Σαν Θεσσαλονίκη είμαστε. Εννοείς γήπεδα, εγκαταστάσεις κτλ. Ακριβώς. Γήπεδα, εγκαταστάσεις είναι σε ένα απόλυτο χάος δυστυχώς στο Δήμο. Ενώ έχουμε αρκετούς χώρους που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, παρόλα αυτά οφείλω να πω ότι σε επίπεδα ΠΑΕ γίνεται σοβαρή δουλειά στα επίπεδα ακαδημιών. Σίγουρα, αν μπορούν να ενισχυθούν με κάποιους καινούριους χώρους, σίγουρα θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα και την αρκετή βελτίωση των παροχών που μπορούμε να έχουμε απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Τα παιδιά αγαπάνε την μπάλα. Θα πρέπει λοιπόν να τους δίνουμε περισσότερα κίνητρα και να φτιάξουμε ξανά έτσι, τον αθλητισμό της αλάνας. Της γειτονιάς. Και νομίζω ότι αυτό θα δώσει μεγάλη προοπτική και μεγάλη χαρά σε πολλούς νέους φίλους μας. Πώς ασχολήθηκες τώρα και με την τοπική αυτοδιοίκηση, πες μας γι' αυτό. Ποια είναι η προσδοκία σου? Δεν ασχολήθηκα ακόμα. Είμαι υποψήφιος με τον Νίκο του Βαθιάου και εύχομαι να αναγνωρίσουν την προσπάθεια που κάνουν οι δημότες της Θεσσαλονίκης και να μας υποστηρίξουν οι ψήφοι.
σίγουρα για μένα είναι ένα έξτρα κίνητρο. Ένα δημότη, αυτό ψηφίζει Παύλο Μέλλα, με φάσκο παπά. Το ξέρω, γι' αυτό όπως βλέπεις δεν ασχολούμαι. Συνεχίζοντας και παραλείποντας λοιπόν το bullying του κύριου Κόλκα, παραβλέποντας το bullying του κύριου Κόλκα, να συνεχίσω. Θεωρώ λοιπόν πρόκληση να ασχοληθώ με αυτό το τομέα. Δέχτηκα την πρόταση με μεγάλη χαρά του κυρίου Νίκο Τασιάου. Θεωρώ ότι θα είναι ένας εξαιρετικός δήμαρχος για όλους τους δημότες της Θεσσαλονίκης. Και θα προσφέρω είτε στο κομμάτι του αθλητισμού είτε της εξωστρέφειας, διότι όπως γνωρίζετε είμαι πολλά χρόνια κάτω του εξωτερικού. Έζησα και είμαι και από τη γενιά του brain drain των ανθρώπων που πήγαν στο εξωτερικό για να βρούμε μια καλύτερη δουλειά. Γιατί δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τη βρούμε στην Ελλάδα της κρίσης. Επίσης θέλω να στείλω το μήνυμα επιστροφής. Πρέπει να φτιάξουμε τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να δημιουργήσουμε εκτός από χώρους αντιμικούς, θα πρέπει να δημιουργήσουμε και κάποιες δυνατότητες ώστε να έρθει ένα χτίσει την οικογένειά του, ένα παιδί που έχει πει στο εξωτερικό να επιστρέψει, να μπορέσει να ζήσει σε μια ανθρώπινη πόλη, σε μια καθαρή πόλη, σε μια πόλη χωρίς εγκληματικότητα και σε μια πόλη που θα είναι το καμάρι όλων των Βαλκανίων. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην ουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Πασχάλη του Ντούρε, τον υποψήφιο με τον κύριο Ταχιά, όπως ακούσατε, αλλά και πολλά, πολλά χρόνια εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών, με αρκετούς ποδοσφαιριστές, γνωρίζετε οι περισσότεροι, να βρίσκονται σε ελληνικές ομάδες τα τελευταία χρόνια, πολλοί και από τους Έλληνες, αλλά και από τους ξένους παίκτες που εκπροσωπεί. Κάνουν τη βόλτα τους ανά την Ευρώπη. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο, να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε μετά για... Το να πάμε σε διαφημίσεις είναι και λίγο επικίνδυνο. Καταρχήν έχουμε και παίκτες του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ βλέπω απέναντι. Κύριε Κόλκα, θα φέρετε παίκτες του μπάσκετ εδώ. Εγώ λέω ότι το καλύτερο από όλα θα είναι να είμαστε διαρκώς. Ωραία, άρα παραδίδω σκητάλη σε εσάς, από εκεί αν είναι. Αφού και τώρα το ρεπορτάζ από εκεί. Θα πας στο break, απλά να μας ακούει ο κύριος Ιχολύπτης και όταν του ζητήσουμε το λόγο να μας ανεβάσει. Μην πάει για τσιγάρο. Εντάξει, ωραία. Οπότε δίνω πάσα εσάς και το όλο το ρεπορτάζ από εκεί και δηλώσεις παίκτες του ΠΑΟ και είτε μετά τα ποδοσφαιριστές. Κοίταξε, είναι οι παίκτες του ΠΑΟ και είναι ακριβώς απέναντι στο περίπτερο της ΚΑΕ ΠΑΟ. Λογικά θα έρθουν μετά και μετά έχουμε και τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Ωραία. Οπότε πάμε σε ένα break διαφημιστικό αν είναι. Ο Ιχολύπτης έχει ανοιχτή γραμμή για να σας ακούσει, οπότε παρεμβαίνετε και διακόπτω. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Τσαλτίδη. Παραδείγμα σκητάλη πλέον στο ρεπορτάζ που τρέχει στη Sport Expo. Έτσι, στο περίπτωρο εκεί του Λαμπαουτάρης και του Λίμπερο FM. Έτσι, πολλά περισσότερα σε λίγο με δηλώσεις που τα γνωρίζω. Εδώ είμαστε Sport Expo 2019, το περίπτερα. Τα στάντ γεμίζουν και νομίζω ότι την παράσταση έχουν κλέψει οι επαγγελματίες αθλητές, όπως συμβαίνει, παρόλο που μιλάμε για μια έκθεση για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, δηλαδή είναι γεμάτο με στάντ από όλες τις ομοσπονδίες. Χρήσανθε. Παρακαλώ. Χρήσανθε, καλησπέρα, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά επειδή έχουμε τον Γιώργο Βαλεριάνο έτοιμο να ξεκινήσει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα ακούμε και τον Γιώργο Βαλεριάνο. Δίνουμε τον λόγο στον διεθνή μπακτουάρι. Κάθισα τη στιγμή που μιλάνε οι παίκτες του Άρη, ρε φίλε. Ούτε να το ξέρα. Πάμε να ακούσουμε, Γιώργο. Είναι πολύ όμορφο αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι είναι από τα καλά πράγματα του αθλητισμού. Να βλέπεις φιλάθλους ομάδες να έρχονται να συγκρετάνε, να παίρνουν φωτογραφίες. Νομίζω ότι αυτός είναι ο αθλητισμός. Εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε. Και ό,τι γίνεται βάσει αυτών των πραγμάτων είναι πάρα πολύ καλό. Κοίταξε, σίγουρα τα παιδιά είναι το καλύτερο παράδειγμα για αυτά τα παιδιά να είμαστε εμείς. Αυτό είναι χαρά μας, είναι τιμή μας. Νομίζω ότι πολλά καλά έχει αυτό το θεματάκι που γίνεται εδώ πέρα και μπράβο σε αυτούς που το διοργανώσαμε. Κυριακής, το οποίο φαίνεται να είναι οριακό για τον Άρη, τρεις στροφές πριν από το τέλος. Ο Άρης θέλει νίκη με δύο γκολ τουλάχιστον διαφορά. Εμείς σαν ομάδα θα προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Τώρα 1-2-3-0 δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι θα βρούμε τα αδύναμα σημεία του αντιπάλου, θα διαβάσουμε καλά το παιχνίδι, θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και θα πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ο Άρης φέτος δικαιούται να βγει στην Ευρώπη με το δεύτερο γύρο που την κάνει. Πάντως για το γόητρο η τέταρτη θέση.
Εντάξει, σίγουρα ο κόσμος θέλει όσο πιο ψηλά να τερματίσει η ομάδα. Αυτό το ξέρουμε, αυτό είναι κατανοητό από τη μεριά τους, αλλά και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Ο πρώτος στόχος νομίζω επιτεύχθη, η Ευρώπη. Ακόμα δεν έχει τελειώσει βέβαια, αλλά είμαστε κοντά. Μπορούμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω, θα το προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε. Έχουμε 90 λεπτά που είναι πολύ σημαντικά και στο τέλος θα κάνουμε το τελικό ταμείο. Ήταν καλή φετινή χρονιά γιατί μέσω του Άρη έδωσε το παρόν και στην εθνική ομάδα. Φαντάζομαι ότι είσαι ικανοποιημένος στην εξέλιξή της. Σίγουρα είναι χαρά μου, είναι τιμή μου, το έχω ξαναπεί. Νομίζω ότι ο Άρης με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, με έβαλε ξανά στο προσκήνιο, τον ευχαριστώ. Αλλά δεν τελειώνει τίποτα εδώ, έχουμε συνέχεια και για να έχει διάρκεια πρέπει να υπάρχει δουλειά. Και άμα έχει όνειρα, νομίζω ότι η δουλειά είναι ο μόνος δρόμος. Παιδιά με τα αριστερό στιγμα, δεν το έχετε καταλάβει τόσο καιρό, Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Ο προπονητής όπου μου ζητήσει είναι νομίζω εύκολο να αποφασίσεις και να απαντήσεις. Όπου χρειάζεται η ομάδα και σου ζητηθεί, εκεί θα παλέψεις, δεν έχει να κάνει. Τρίσταθε. Παρακαλώ. Φαντάζομαι ακούστηκε και ο Γιώργος Βαλεριάνος. Πολύ ωραία ακούστηκε ο Γιώργος. Νομίζω ότι ξέρω ότι έχουμε κι αλλούς. Δεν θα μιλήσει άλλος ποδοσφαιριστής, όχι. Δεν θα γίνει κάποια άλλη δήλωση. Από πλευράς ποδοσφαιριστής, όμως έχει πάρα πολύ κόσμο στο περίπτερο της ΠΑΕ, εδώ στην Sport Expo. Αρκετοί φίλοι του Άρη, μικροί, μεγάλοι, παιδιά τα οποία έρθανε, βγαίνουν συνεχώς φωτογραφίες ποδοσφαιριστές του Άρη με τον κόσμο της ομάδας, μοιράζουν αυτόγραφα, όμορφες εικόνες. Ο Άρης είναι πλέον πάλι στα εμπορικά του στάνταρ και μπορεί σίγουρα ακόμα περισσότερο και φαίνεται από τη σημερινή εικόνα. Ένα μικρό δείγμα νομίζω, μικρό ικανοποιητικό δείγμα της εμπορικότητας της ομάδας στην φετινή σεζόν. Πραγματικά δηλαδή δυσκολεύεσαι να κινηθείς εδώ πέρα στο περίπτερο της ΠΑΕ και γίνεται και ζέστη λίγο πιο έτσι, κάνει ζέστη λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι πάντως πολύ ευχάριστος εικόνες. Φανέλα ακόμα δεν βλέπω να έχουν πάρει. Δεν βλέπω να έχουν πάρει ακόμα μια φανέλα. Τον Τόνσο βλέπω, λέει, δεν πάνε να ρωτήσει τίποτα. Τον Τόνσο, πότε θα παίξει. Είναι και αυτός εδώ πέρα, είναι όλοι εδώ. Αμόγελα, συνεχίζει να βγει το φωτογραφείο. Πάρ τους όλους και φέρνει στο περίπτερο. Θα τους πάρουμε τώρα όλους πακέτο, ναι, και θα τους φέρουμε στο περίπτερο. Έτσι, μπράβο. Άμα τους φέρεις στο περίπτερο, είμαστε μια χαρά. Έγινε. Έχουμε κάτι άλλο από εκεί, όχι, Αυτά, όχι, προς το παρόν δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά. Βίντεο και φωτογραφίες πολλές θα έχει το Λαμπαουτάρι σε λίγο. Για τους φίλους αναγνώστες. Οπότε σας ευχαριστούμε και σας αποδεσμεύουμε για την ώρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα Sport Expo 2019, Stand 10, στο περίπτερο 2 της Διεθνής Ακτής Θεσσαλονίκης. Από το 17 μπαίνετε και φτάνετε σιγά σιγά μέχρι το 2 on foot. Θα καταλάβετε ότι είναι το ομορφότερο περίπτερο, γιατί έχουμε την Όλγα και τη Χριστίνα μπροστά μας. Και πραγματικά έχουμε δεχτεί πάρα πολλά συγχαρητήρια για την παρουσία τους. Σε λίγο εδώ στο δικό μας το stand θα είναι και οι ποδοσφαιριστές του Άρη για φωτογραφίες και όλα τα συνάφη. Οπότε, επειδή η δουλειά πλέον είναι του φωτογράφου, θα σας γυρίσω το μικρόφωνο στο στούντιο να γίνει και το απαραίτητο break το οποίο χρωστάμε κύριε Χρήστο μου και όταν χρειαστεί θα σας διακόψουμε εδώ από την έκθεση, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω. Αυτά για την ώρα. Επιστρέφουμε στα στούδιο του Libero 107,4. Break και ξανά μαζί σε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Libero 107,4 από την Sport Expo ζωντανά. Νίκος Οβαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα πάμε για λίγο μέχρι και τις 7.30. Θα ακολουθήσει συνέχεια η Μαρμίτη ραδιοφωνική. Μαρμίτα με τον Ζάχο Τρούλινγκ σήμερα έναν εκλεκτό καλεσμένο. Βρισκόμαστε Sport Expo με αρκετό κόσμο σήμερα το απόγευμα. Μεγάλη κινητικότητα. Ακούσατε νωρίτερα και, και την εικόνα από το περίπτερο της ΠΑΕΑΡΙΣ με πάρα πολύ κόσμο που ήρθε για να δει από κοντά τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ακούσαμε τις δηλώσεις του Γιώργου του Βαλεριάνου. Είναι από τα πρόσωπα του Άρη σε αυτό τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, αναγεννημένος και αυτός, μια αναγέννηση που έφερε και την κλίση του στην εθνική ομάδα. Πολύ όμορφες εικόνες, πολύ μεγάλη κινητικότητα βλέπουμε και στο περίπτερο του ΠΑΟΚ, από το οποίο δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάποια δήλωση. Συναδέλφισσα, θα έχουμε κάποια δήλωση ενδεχομένως στο περίπτερο του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε,
Μήπως να δούμε αν όντως έχουμε κάτι τώρα, να κάνουμε κάποια σύνδεση. Αν με ακούει ο Χρήστος ο Κιώσης, Χρήστο μου πάρει ένα τηλέφωνο την αγάπητη Γαβριλίδου, για να δούμε αν θα έχουμε τίποτα από το περίπτερο του ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που είμαστε στον αέρα. Και όλας βλέπω μεγάλη κινητικότητα και στο περίπτερο του ΠΑΟΚ, αρκετός κόσμος που έχει έρθει για να δει από κοντά τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Νομίζω ο Πασχαλάκης Πέλκα συναδέλφισσα είναι στο περίπτερο, έτσι. Δεν με ακούει συναδέλφισσα. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάτι από το περίπτερο της ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται εδώ πέρα, περνάει ο κόσμος. Είναι σήμερα στην ουσία και τα εγγένεια της έκθεσης, παρόλο που έχει ανοίξει από χθες. Δημήτρη Δανακτσή, βλέπω εδώ πέρα να περνάει. Έλα κύριε Δανακτσή, έλα κύριε Δανακτσή, έλα και εσύ εδώ. Έλα και εσύ εδώ. Έλα. Έλα. Έλα, έλα θέλω να πούμε δύο λόγια. Έλα. Πού είναι ο γκάτος να το φτιάξει το πολυεργαλείο, κάτσε. Βάλε τα ακουστικά. Θα είμαστε τώρα, περίμενε. Περίμενε, σε έχουμε τώρα στον αέρα, έλα. Ω, πάνε δυνατόν. Λοιπόν, θα τα πεις όλα. Τι έγινε. Επειδή δύο μέρες πάμε κουβά σταμάτητα, δώσε μια καλή διάδα 30 απόψε για Europa League. Διάδα. Την Arsenal την παίζουμε άσο. Είμαστε μαζί σε αυτό δηλαδή. Δύσκολο είναι, αλλά ποντάρουμε έδρα λίγο, φανέλα και πάμε στον άσο. Η λογική λέει χει δηλαδή. Λογική λέει τα πάντα. Αλλά πάμε με Arsenal, πάμε λίγο φανέλα, λίγο έδρα. Ωραία, δώσουμε και κάτι ακόμα. Ποια είναι η στοιχηματική σου πρόταση για σήμερα. Να ακούσε ο κόσμος να πει. Φέρνεις διπλό μέσα στη Σλάβια Πράγας. Χαμηλή απόδοση, ρε Βάνα. Τι να κάνουμε, φίλε, τέσσερα μάτς είναι όλο και όλο. Χι μήχρονο διπλό τελικό. Δυνατός, εντάξει, καλό είναι. Με ρίσκο όμως κι αυτό. Κοίταξε, είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Η λογική λέει goal-goal στο άλλο παιχνίδι της Άιντραχτ να κούρτισε με την Μπενφίκα. Ναι. Πιο σωστά Μπενφίκα Άιντραχτ, έτσι. Και το άλλο ζευγάρι είναι ο Ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στην Villarreal και την Βαλένθια. Εκεί σε θέλω. Εκεί είναι ισοπαλία. Εκεί είναι ισοπαλία, βολεύει ισοπαλία νομίζω, έχει και τον επαναληπτικό και θα λύσουν τις διαφορές τους οι δύο ομάδες στο Μεσάγια. Και γκολ-γκολ ενδεχομένως. Για μένα από εκεί ξεκινάει το παιχνίδι για το γκολ-γκολ. Από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Όπως και να έχει, είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είναι ωραία παιχνίδια. Συνιστώ, ας πούμε, στον κόσμο, αν μπορέσει να παρακολουθήσει, θα είναι ωραία παιχνίδια. Ίσως γίνουν καλύτερα παιχνίδια σε σχέση με το Champions League. Ναι. Και τώρα από εκεί και πέρα, στοιχηματικά, ό,τι προκύψει. Μπενφίκα Άιντραχτ. Over. Δεν είναι μόνο over, τίποτα άλλο. Μόνο over. Είναι τριπλή το παιχνίδι. Η Μπενφίκα όμως είναι ήδη στην έδρα της, φίλε. Σε ισογύρω παλί. Αν μου λες δώσε σημείο, θα σου έλεγα άσο. Αλλά είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ναι. Άρα έχεις καλή γνώμη για τους Γερμανούς, μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτά στοιχηματικά. Εγώ σου λέω καλύτερα είναι να παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια. Και από εκεί ναι. Πέρα. Ωραία. Όχι, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι να γίνεται, φίλε, εδώ πέρα βλέπεις. Κινητικότητα υπάρχει. Δουλίτσα γίνεται, όλα καλά. Εντάξει, έχουμε και τα εγγένεια. Είδες εσύ τίποτα ερχόμενος από εκεί. Είδα τον Μπέλκα και τον Πασχαλάκη καταρχάς, εδώ στο περίπτερο του ΠΑΟΚ. Τους διπλούς μας, δεν τους είδες. Είδα Χαριστέα. Έχει πολύ κόσμο. Έχει Αναστασιάδη, έχει τον κύριο Γραμμένο. Τον είδαμε το κότσι, ναι. Τώρα βλέπω Χαβιέ Ματίγια έξω από το περίπτερο του Λίμπερο και το Λαμπαουτάρης φυσικά. Θα βγει σίγουρα φωτογραφία με Χρήσανθο Τζαλδίδη. Το δεξί του το μαγικό πόδι. Χρήσανθε! να τον ρωτήσουμε αν θα παίξει την Κυριακή. Θα παίξει την Κυριακή. Έχουμε το Χαβί Ματίγια εδώ πέρα. Κλείσε το μικρόφωνο του διπλανού. Μπράβο Γιώργο μου, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Τον έχουμε το Χαβί Ματίγια. Σε σπανικά θα μιλήσω. Σε σπανικά. Λοιπόν, τον έχουμε live το Χαβιέ Ματίγια, θα μας μιλήσει κιόλας. Ισπανικά. Ναι, δεν το ρωτήσουμε πολλά όμως. Έλα, εδώ βάλε. Δεν θα το ρωτήσουμε πολλά. Όκο. Λίγο.
Πόκο. Σηκωθώ. Έλα, περίμενε. Λοιπόν. Δεν θα σου πω ακόμα, δεν θα πω ακόμα ποια θα μεταφράζει. Αλλά έχουμε μαζί μας καταρχήν Όλγα και Χαβιέ Ματίγια. Έλα από εδώ να μιλήσω στο μικρόφωνο μου. Λοιπόν, θα δώσω τα ακουστικά στην Όλγα. Να μιλάω εγώ ισπανικά. Εγώ πόκο Ισπανιόλ. Δηλαδή, μην αγχώνεσαι, λέει, εύκολα θα είναι. Εύκολα θα είναι. Λοιπόν, Εσπανιόλ. Οκ. Πάμε να πω αυτά που ξέρω εγώ αρχικά. Και ταλ. Πολύ ωραία, αμίγο. Αμίγος. Χαβιέ Ματίγια. Όλγα. Όλγα. Αμίγος. Όλ. Θέλουμε να το ρωτήσεις, καταρχήν, πώς αισθάνεται στον Άρη. Cómo estás que en el club del Άρη. Estoy muy feliz de venir aquí a Salónica y de estar en el Άρη. Sí. Αισθάνεται πολύ ευχαριστημένος που είναι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτό. Και χαίρεται που βρίσκεται εδώ πέρα. Και χαίρεται που βρίσκεται εδώ πέρα. Θα κερδίσουμε τον Ατρόμητο. Θα νικήσουμε τον Ατρόμητο. Θα βάλουμε κόλ στον Ατρόμητο. Κερδίσουμε τον Ατρόμητο. We will win Ατρόμητος. Of course. This is important match. And I hope to win Ατρόμητος. Το μεταφράσω εγώ. Είναι πολύ σημαντικό μάτς και ελπίζουμε να το κερδίσουμε. Είναι στη ωραία. Μιλάω τα ισπανικά. Sí, sí. Του το άπλασε σπανιόλ μου βγαίνει. Un abrazo. Aficiones del Άρης. Un gran abrazo para vosotros y para la gran afición del Άρης. Μια μεγάλη αγκαλιά για όλους και για όλους τους οπαδούς του Άρη. Πώς είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα? Would you like to ask something to Olga? Λοιπόν, έχει πολύ τράκι, Όλγα. Ερωτησούλα. You stay another year? Renew the contract one year more. I'm very happy for this reason. Okay, I want something for the fans in Spanish. Pues muchas gracias a la afición del Aris por el apoyo en toda la temporada. Os siopis perdieron las dos. Muchas gracias a la afición del Aris por el apoyo de toda la temporada y por los dos partidos que todavía quedan en nuestro campo. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε Ματίγια σε ισπανικά, αγγλικά και ελληνικά. Έκανα φοβερή μετάφραση ισπανικά χωρίς να ξέρω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά σας δίνω Νίκο Παπαδόπουλο και πάλι. Για να συνεχίσουμε. Γιατί αγχώθηκες, Όλγα? Όλγα, γιατί αγχώθηκες? Δεν έπρεπε. Παιδιά, η Όλγα είναι η Δήμετρη που είναι μπροστά εδώ στο stand. Ελάτε να τη δείτε. Δεν θα μιλήσετε ισπανικά, μόνο ελληνικά. Νίκος Παπαδόπουλος, συνέχεια. Πήγες τη Λέζα. Πήγες τη Λέζα, ξέρεις εσύ. Πήγε. Καταπληκτική μετάφραση κιόλας. Πήγε τη Λέζα Τσαλτίδης, λοιπόν. Με επιστρέφουν μετά τα όζα να συνεχίσουν την κανονική ροή του προγράμματος. Εδώ είμαστε Sport Expo. Ακούσατε έτσι τον περαστικό Χαβιέ Ματίγια να λέει 2-3 λόγια στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Κατά πάσα πιθανότητα θα το δούμε να αγωνίζεται κιόλας στο αρχικό σχήμα του Άρη την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στον Ατρόμητο, τον 31χρονο μέσο. Πηγαίνουν έρχονται οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Νωρίτερα ακούσατε λίγο για την παρέμβαση του Μανώλη Σιώπη, ο οποίος αποθέανε τον συμπαίκτη του. Ο Σιώπης, ο οποίος από τον Βαλεράνο, πέρα το περίπτερο του Άρη, επισκέφτηκαν και το περίπτερο της εθνικής ομάδας, καθώς μιλάμε για ενεργεία διεθνείς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είχαν και αυτή την υποχρέωση. Έχουμε εδώ πέρα και ποδοσφαιριστές του Άρη. Και τώρα είχαμε και νωρίτερα βέβαια και τον Σιώπη και τον Βαλεριάνο και τον Κουέστα. Τώρα έχουμε τον Τιγκινί με τον Λίντζεϊ Ρόους. Τους δύο Γάλλους της ομάδας. Έχουν βιάσει τον Τιγκινί, δεν σταματάνε με τίποτα. Τρομερό. Εξαιρετικό. Μάλιστα. Τιγκι! All in France. All in France. You want to say something? All in France. Yes.
το συνδέσουμε, τι να τον κάνουμε. Ή μήπως όχι, κύριε Ζαλδίδη, να το αφήσουμε, να το συνδέσουμε ή όχι, καλύτερα λέτε. Τι θα πεις, μόνο Άρης θα πεις. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Muy bien, muy bien. Eh, mono Aris, allez. All about Aris, of sure. All about Aris, mono Aris. Jusqu'au Sunday. Merci, merci, merci. Λοιπόν, αυτά από την κοινή, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε break στο Κιώση, που ακούς πίσω από την κονσόλα, και με την επιστροφή από το διάλειμμα θα έχουμε την μαρμίτα με τον κύριο Ντρούλικ και όχι μόνο. Αυτά για την ώρα της Sport Expo, πάμε στο break και επιστρέφουμε.